μέχρι τώρα όλες οι επαφές που έχουμε κάνει είναι επαφές οι οποίες μας δίνουν πράγματα. Κερδίζουμε πολλές από τις εμπειρίες των προβλημάτων που έχουν εδώ οι συμπολίτες μας και οι φορείς. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ακούσουμε τι προβληματίζει σήμερα, τι είναι η μεγάλη του δυσκολία του πολίτη στην καθημερινότητά του και με βάση αυτή τη δυσκολία να δώσουμε τη λύση μας, η οποία, προσέξτε, δεν πρέπει να κάνει κανείς το λάθος και να θεωρήσει ότι μπορεί να ξαναζήσουμε τους μύθους του 2014 και 2015. Κανείς δεν υπόσχεται ότι θα ασκήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Κανείς δεν υπόσχεται ότι θα αλλάξει τη ζωή των συμπολιτών μας μέσα σε ένα βράδυ. Εμείς ειδικά, που γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή και ως Πασό και τώρα ως κίνημα αλλαγής το πώς η κρίση ήρθε στην Ελλάδα και πόσο δύσκολο είναι να την περάσουμε, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι χρειάζεται μια στρατηγική στην οποία με την αλήθεια μας μπροστά θα πάμε να κάνουμε τις αναγκαίες τομές. Από το πρωί, ξέρετε, ακούω για το ΦΠΑ στα νησιά και στη Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά και αναρωτιέμαι, μπορεί κανένας να ξεχάσει τον κύριο Καμένο που έλεγε ότι ούτε νεκρός δεν θα υπέγραφε την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, και σήμερα συγκυβερνά μια χαρά, κάνει τα ταξίδια του και οι πολίτες στη Ρόδο ζουν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής επιλογής, την οποία δεν την έκανε κάποια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, την έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Τσίπρας στην εκλογική του εδώ ομιλία, πριν τις εκλογές, το σηκώσα στα χέρια οι Ροδίτες που είπε «Δεν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα», είπε ο κύριος Τσίπρας, «δεν πρόκειται». Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα μέχρι και σήμερα και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτά τα οποία έλεγε τότε ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Όπως φυσικά δεν ξεχνά κανείς και αυτά τα οποία ζει σήμερα. Δεν είναι μόνο τα θέματα του ΦΠΑ, ο νόμος του Κατρούγκαλου, ο επανυπολογισμός των συντάξεων, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά στη δικιά μου γενιά συνεχίζουν και φεύγουν στο εξωτερικό το ένα μετά το άλλο. Όλα αυτά τα προβλήματα χρειάζεται να συζητηθούν με διαφορετικούς τόνους από αυτούς που επιβάλλει μια κυβέρνηση η οποία είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Και θέλω να σας πω ότι τα προβλήματα δεν είναι πεπερασμένα, δεν έχουν τελειώσει. Αυτή η κυβέρνηση ετοιμάζεται να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο το οποίο θα δεσμεύει τη χώρα για 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα για την επόμενη πενταετία, με κόψιμο κι άλλο των συντάξεων, με μείωση του αφορολόγητου που θα πιάνει οποιονδήποτε άνθρωπο δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο της Ρόδου και ο οποίος αγωνίζεται να βγάλει το μεροκάματά του λίγους μήνες το χρόνο, θα τον πιάνει εξαιτίας της μείωσης που κάνει αυτή η κυβέρνηση και για την οποία έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος ότι θα παρετιόταν αν έπεφτε κάτω από 9.000 ευρώ. Λοιπόν, κανείς δεν ξεχνά